σύγκριτο συναγώνιστο Χρήστο Βέργατο. Ένα χειροκρότημα για τον Χρήστο, παρακαλώ. Ο οποίος μας έχει φτιάξει απίστευτα πράγματα όσο καιρό είμαστε εδώ πέρα. Θα φτιάξουμε πλεξούδες φωλιάτας με τη μαρμελάδα. Με μαρμελάδα βερίκοκο. Και μετά θα ξαναδούμε ένα κομμάτι με τις κούπες και κάποια με την παρέλαση στη Euro Disney. Θα δείτε μετά. Πάμε να δούμε τώρα εδώ πέρα αυτό. Να το φτιάξετε, να συνοδέψετε τον καφέ σας. Και είναι πολύ εύκολο. Να ξαναπάμε στην Euro Disney. Κάτι μου είπε ο Γεωργουλάς πριν να σου πω, αλλά το ξέχασα πάλι. Ποιος? Ο Γεωργουλάς, κάτι μου είπε να σου πω, αλλά το ξέχασα πάλι. Ήταν κάτι προσφέρει ο κ. Γραϊκό. Ήταν συγγνωμία. Αυτό τι είναι, αυτό ποντίκι. Αυτό ποιο θα φέρει, Καλλιοπή. Ξέρω εγώ. Αυτό είναι από τον πόλη με τον άστρο, ο Γιόντα. Όχι, ρε, ο τέτοιο είναι ο Γκρέμλιν. Α, Γκρέμλιν. Γκρέμλιν. Ωραία. Ναι, ήταν και λοιπόν. Είναι ένα πολύ εύκολο γλυκό, το οποίο μπορούμε και τελευταία στιγμή να το φτιάξουμε. Έχουμε ένα φύλλο φωλιάτας, φρέσκας φωλιάτας. Το έχουμε στην λαμαρίνα μας. Το έχουμε κόψει και στο εσωτερικό του, στο κέντρο δηλαδή εδώ κατά μήκος, θα απλώσουμε τη μαρμελάδα. Αυτό γιατί το κόψαμε έτσι και θα σου δείξω μετά. Όχι, θα σου δείξω γιατί θα κάνουμε το σχέδιο της πλεξούδας. Θα κάνω και από την άλλη μεριά, απλά για χάρη χρόνου το έχω κόψει από τώρα. Λοιπόν, όπως είπα και πριν, απλώνουμε κατά μήκος τη μαρμελάδα. Μπορεί η μαρμελάδα να είναι ό,τι γεύση θέλετε. Θέλετε να είναι βερίκοκο, θέλετε να είναι φράουλα, πορτοκάλι, ό,τι γεύση θέλετε. Αυτή είναι βερίκοκο. Γιατί έχω συνδυάσει και τα φρέσκα βερίκοκα, να βάλουμε μερικά κομμάτια φρέσκα βερίκοκα μέσα τώρα που είναι τη εποχή. Χριστέ μου, τι ρωτάω, αφού είναι μπροστά τα βερίκοκα. Κάτσε να φάω και ένα βερίκοκο. Μερικά καρύδια. Αν και τα ροδάκια να είναι πιο ωραία. Ναι, κατά τη γνώμη μου, φυσικά κύριε Βέργατε. Οι απόψεις δίστανται. Και λίγα φρέσκα βερίκοκα τα οποία τα έχω ψιλοκόψει. Στο κέντρο και αυτά εδώ. Και κόβουμε και από τις δύο πλευρές λωρίδες όπως έχω κόψει εδώ. Μας έπεσε. Δεν πειράζει. Όσες λωρίδες κόψουμε από εδώ, θα κόψουμε και από την απέναντι μεριά. Α, για να το κόψουμε μετά. Όχι, θα δεις, για να κάνουμε το σχέδιο. Α, για να γίνει πλεξούδα. Για να γίνει πλεξούδα. Λοιπόν, και κοίτα πόσο απλό είναι τώρα. Τα μαθήματα μαγειρικής που έχω πάρει από εσένα, Βέργατε, σήμερα έχουν πάει περίπατο. Λοιπόν, μία από τη μία μεριά, μία από την άλλη. Τα σταυρώνουμε. Είναι πολύ εύκολο και βγαίνει και πολύ εντυπωσιακό μετά στο ψήσιμο. Θα το δείξω ότι το έχω ψήσει εγώ πόσο ωραίο δείχνει. Είναι ένα γλυκό το οποίο και τελευταία στιγμή μπορεί να φτιαχτεί για τον καφέ, όπως είπες και εσύ πριν, και να μας βγάλει ασπροπρόσωπος. Εμένα θα μου επιτρέψεις αυτή τη συνταγή σήμερα να την αφιερώσεις στην Ελευθερία την Κεφαλά. Εννοείται. Και να της ευχηθώ. Είναι η εκπομπή αφιερωμένη στην Ελευθερία. Και να της πω να είναι η ζωή της γλυκιά όσο και η συνταγή μας σημερινή. Μπράβο, Χριστό. Λοιπόν. Το ψήνουμε σε 180 βαθμούς. Σαλούν, παίξε, κάτι για περίπου 20 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα και το αποτέλεσμά μας θα είναι αυτό εδώ, το ψημένο. Το οποίο θα το κοσκινήσουμε με ζάχαρη άχνη. Πόση ώρα το ψήσαμε αυτό, Χριστό? Στους 180 βαθμούς για περίπου 20 λεπτά μέχρι να πάρει χρώμα. Πάρα πολύ. Ανάλογα και με το φούρνο, έτσι. Και μετά και με λίγη κανέλα από πάνω. Και είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Είδες πόσο γρήγορο είναι και απλούστατο. Κάτι μιλάμε αυτό έχει Παρασκευή, 3 λεπτά. 3 λεπτά, είδες πόσο απλό. Είναι αυτό, είναι και μπορεί να γίνει και γλυκό τελευταία στιγμή. Δηλαδή να έχουμε τα υλικά, φρέσκες φωλιάτας στο ψυγείο, μία μαρμελάδα ό,τι θέλουμε, φρούτα, ξηρούς καρπούς και εντυπωσιακότατο. Και πολύ εύκολο και στο πλέξιμο του, το είδες.